Απάντηση σε σύγχρονα προβλήματα όπως το bullying και ζητήματα που άπτονται με το σεβασμό στη διαφορετικότητα δίνει το Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ALICE που πραγματοποιήθηκε πιλωτικά τα τελευταία χρόνια και σε σχολεία της Κρήτης με σημαντικά αποτελέσματα. Να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις. Να έχουν δηλαδή το εργαλείο μαζί τους, θα το πω αυτό, το εργαλείο σε εισαγωγικά. Η θετική κοινωνική συμπεριφορά λειτουργεί προληπτικά ως προς το bullying, αλλά και είναι και ένα εργαλείο διαχείρισης στην αντιμετώπιση του bullying. Ναι, είναι η απάντηση. Δηλαδή, για ποιο λόγο να κοροϊδέψω ή να λειτουργήσω, ας πούμε, να συμπεριφερθώ άσχημα προς το συμμαθητή μου, όταν μπορώ να το στηρίξω και να είμαστε πραγματικά συμμαθητές, δηλαδή συνάνθρωποι και όχι ανταγωνιστές. Και όχι με εχθρική συμπεριφορά ο ένας προς τον άλλον. Το πρόγραμμα επικεντρώνει στην ενίσχυση θετικών προτύπων και την καλλιέργεια θετικής κοινωνικής συμπεριφοράς με βάρος στην ενσυναίσθηση και την αποδοχή της διαφορετικότητας. Έχει να κάνει με τη συμμετοχή και τη συνεργασία και την διαφορετική προσέγγιση με το μοίρασμα. Δηλαδή, να αντιμετωπίζω το σχολείο σαν μια κοινότητα όπου τα πράγματα συζητώνται, που μοιράζονται συναισθήματα, που βοηθώ το συμμαθητή μου. Η εφαρμογή του προγράμματος και τα αποτελέσματα που εμφανίζεται ότι έχει επικεντρώνουν στον άξονα της ανάπτυξης θετικών προτύπων και ταυτόχρονα εξάλληψη συναισθημάτων όπως ο θυμός και η επιθετικότητα ως έκφραση μέσα στα σχολεία, τα οποία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας. Ο θυμός, ο ατομικισμός, ο εγωισμός, που δεν είναι βέβαια συνέστημα, είναι ένα χαρακτηριστικό προσωπικότητας, αλλά το λέω απλώνοντας περισσότερο την ερώτηση που κάνατε, συναισθήματα που μπορεί να μας δυσκολεύουν και λιγάκι να λειτουργούν σαν αγκάθι στην ψυχή μας και να μας κρατάνε απέναντι και προς τον ίδιο μας τον εαυτό, όχι μόνο προς τον συνάνθρωπό μας.